τώρα. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας στις Βρυξέλλες, καθώς πριν από λίγο η Ουγγαρία έκανε πίσω και ήρε το βέτο, με το οποίο απειλούσε να τεινάξει τη σύνοδο στον αέρα. Πάμε στον απεσταλμένο μας, τον Γιάννη Καντέλη, να δούμε πώς έφτασαν τα πράγματα ως εδώ και ξεμπλόκαρε η διαδικασία πριν από λίγο, Γιάννη. Και πολύ ξαφνικά, πρέπει να σου πω, ουσία, διότι ενώ τίποτα δεν προμείνει αυτή την εξέλιξη, ξαφνικά με ένα tweet και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Μισέλ, ενημέρωσε πως ήρε το βέτο και η Ουγγαρία και ξεκινούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία. Πώς έγινε αυτό? Ο κ. Όρμπαν βγήκε από την αίθουσα. Δηλαδή δεν έβαλε βέτο, δεν ψήφισε, αλλά οι υπόλοιποι πέρασαν την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, ξεμπλόκαρε τη διαδικασία. Τώρα μένει πολλή δουλειά όμως να γίνει ακόμα. Αυτό δήλωσε πριν λίγα λεπτά εδώ πίσω μας ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Μισέλ. Μίλησε για μια ιστορική μέρα για τον λαό της Ουκρανίας. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές διατυπώσεις ακόμη που πρέπει να γίνουν, διότι αυτό θα περάσει στα συμπεράσματα της Συνόδου και εκεί χρειάζεται το πράσινο φως και από τον Όρμπαν. Δεν μπορεί να λείπει εκεί, όπως έλειψε πριν λίγα λεπτά από την αίθουσα. Άρα, βγαίνει από την αίθουσα ο Όρμπαν. Δεν βάζει φρένο σε αυτή την απόφαση, δεν ανάβει κόκκινο. Συνεχίζουν οι υπόλοιποι, προχωράει η διαδικασία. Ωστόσο, με ενημερώνουν πριν από λίγο ότι έκανε ένα tweet στο οποίο χαρακτηρίζει αυτή την απόφαση κακή. Εντάξει, κάνει μια πολιτική διαχείριση προφανώς. Σωστά, διότι ήταν συνεννοημένο να βγει από την αίθουσα προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία. Δεν περίμεναν οι άλλοι να τον πιάσουν στον ύπνο, ναι, να χρειαστεί να βγει και την ώρα που θα λείψει να πούν: ναι, τώρα δίνουμε το πράσινο φως για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας. Έγινε σε μια συνεννόηση όπως πληροφορούμαστε. Αλλά τώρα γίνεται η πολιτική διαχείριση όπως είπες και γίνεται αυτή η δουλειά στο παρασκήνιο. Να υπάρξουν τέτοιες διατυπώσεις στο κείμενο συμπερασμάτων, ώστε να μην έρθει καμία πλευρά σε δύσκολη θέση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να φύγει από ένα διέξοδο το οποίο προδιαγραφόταν και να ασχοληθεί με το επόμενο δύσκολο και αυτό κομμάτι που Μάλιστα. αφορά την αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Γιάννη, θα τα ξαναπούμε σε λίγο για όλα τα υπόλοιπα σημαντικά που έχουμε από εκεί. Εμείς πάμε εδώ, κυρίες και κύριοι, να δούμε το θρίλερ που είχε προηγηθεί με τον Όρμπαν να απειλεί με βέτο στο Ουκρανικό και να κρατά σκληρή στάση παρά τις πιέσεις από κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες και την αποδέσμευση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ προς τη χώρα του. Ένας εναντίον όλων. Το μαύρο πρόβατο της Ένωσης των 27 και φίλος του Βλάντιμιρ Πούτιν, Βίκτορ Όρμπαν, κάνει για ακόμα μία φορά τις Βρυξέλλες να χορεύουν στο ρυθμό του. We set up 7 preconditions and in the evaluation of the commission, 3 out of the 7 is not fulfilled. So therefore there is no reason to discuss anything. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να ανάψει σήμερα το πράσινο φως πρώτον για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας και δεύτερον για την παροχή 50 δισεκατομμυρίων από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό στη χώρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και τα δύο, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, τα μπλοκάρει. Preconditions were not met. So we have to come back later on, revert to that issue again when it is fulfilled by the Ukrainians. Στην αμήχανη θέση να τον παρακαλέσουν βρέθηκαν νωρίτερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ. Και αυτή ήταν η δεύτερη συνάντηση, αφού χθες είχε προηγηθεί και το τέτα-τέ του Ούγγρου Πρωθυπουργού με τον Σαρλ Μισελ, ενώ ήδη στην τσέπη του Όρμπαν βρίσκονταν σχεδόν τα μισά από τα συνολικά 22 παγωμένα δισεκατομμύρια του Ταμείου Συνοχής για την Ουγγαρία, που αποδέσμευσε για να τον καλοπιάσει η Κομισιόν. Why we are here is not to make business. It's not about bargain. It's not about deal. We represent approaches and principles. We cannot accept any blackmailing. Ο Όρμπαν επιμένει ότι η Ουγγαρία δεν θα σκύψει το κεφάλι, αλλά οι Ευρωπαίοι επιμένουν σε μια ιστορική απόφαση. Ελπίζω και εύχομαι να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις όποιες αντιδράσεις, ώστε ομόφωνο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι το μέλλον της Ουκρανίας είναι εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jetzt alle miteinander sprechen und dass sie das mit der guten Absicht sich zu einigen tun. Οι διαβουλεύσεις παραμένουν πυρετώδεις. Ο εκβιασμός Όρμπαν σε πλήρη εξέλιξη και πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι δεν αποκλείουν η διήμερη σύνοδος να κάνει υπερορίες.